Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, να σας δείξω ακριβώς τώρα που στρώθηκαν και οι πλάκες παντού. Εδώ σύνοδο Φωκών. Με Σμύρνης, επειδή έχουν οριοθετηθεί πλέον όλα τα έξω από το γήπεδο τμήματα, πάμε να τα δούμε μαζί και αναλυτικά. Ένα πλάτωμα το οποίο, από το οποίο θα περνάνε, όπως δείχνει ο φακός, δεξιά αυτοκίνητα περίπου να παρκάρουν. Αύριος χώρος παλιάς καφετέριας Ηλία Ματζίδη, το ακανόνιο σε αυτό σχήμα, με το φωτισμό να υπολείπεται ακόμα εδώ, να τοποθετηθεί, και πάμε στα βασικά. Έξω από την υπογειοποίηση τι θα γίνει. Το περίπτερο και η φανοσήμανση. Κοιτάξτε, δύο γαλάζιοι κύκλοι στη μύτη εδώ αυτή της πλατεΐτσας που περιλαμβάνει και το προς αποχώρηση περίπτερο. Εδώ, παιδιά, θα μπουν τα φανάρια. Ένα να τους σταματάει και να τους ανοίγει από τον δρόμο αυτόν εδώ, και έναν από αυτό το δρόμο της υπογειοποίησης. Δηλαδή Σμύρνης, όπως βλέπουν το ταξί και τα τρόλεϊ να έρχονται από εδώ πέρα, θα έχουμε το φανάρι εδώ, κόκκινο, πράσινο και πορτοκαλένιο. Και εδώ βλέπετε η πλάκα έχει στρωθεί με τις ρίσεις τις ωραίες, εδώ για να περνάει κάποιο καροτσάκι αμαία, έτσι. Λοιπόν, και εδώ αυτές οι τα κυβολιθάκια θα βγουν όταν με το καλό αποχωρήσει το περίπτερο και θα στρωθούν με άσπρες πλάκες. Πάμε να δούμε και λίγο από κάτω, γιατί κάποια κίνηση άκουσα λίγο πριν ανοίξω το τηλέφωνο για την κινηματογράφηση. Να δούμε πού έχουμε φτάσει. Ακούω και από τα δυτικά τμήματα της Αγίας Σοφιάς πολύ φασαρία με κοπής μετάλλων. Έλα ρε Μάστορα, σχόλασες, τέλος για σήμερα. Πάλι άργησα. Τι να κάνω, παιδιά, κίνηση η εθνική. Πάμε να δούμε λίγο, καθώς αποθέσω εδώ πέρα λίγο στο τζέρσι. Το ποτηράκι του καφέ. Έλα ρε Γιώργο. Ωραία. Όντως εδώ πέρα έχουμε θέμα από την κάποια στιγμή χρήση που έκλεισε το ρολό αυτό της εξόδου από το γήπεδό μας. Κάτι θα μάγκωσε και έτσι βλέπετε το ρολό να μην κλείνει τελείως, γιατί κάπου έχει χαλάσει. Συστήματα πυροσβεστικά, λάμπος, φανάρια, και εδώ βλέπετε το σύστημα το σωστό όπως πρέπει να είναι. Θέλει μερεμέτισμα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για να μιλάμε για το κήπεδό μας, έτσι, άσε την υπογειοποίηση. Θέλει μερεμέτισμα, τρίψιμο, βαφή, ωραία πράγματα, και μέσα είναι το μείον δύο υπόγειο, το οποίο είναι και η καρδιά του γηπέδου της Αγίας Σοφιάς μας. Πολεμάνε τα παλικάρια της υπογειοποίησης, και εδώ οι τρεις κολονάρες. Θυμάστε όλοι την περιγραφή όταν στηνόταν αυτό το σύστημα από την ταράτσα του κυρίου Γιάννη, του Μιχαηλίδη, συνοδό Μητροπολίτη. Έχω θύμησες, παιδιά.
Βλέπουμε εδώ τον δρόμο. Υπάρχει η ελληνική ακαθαρσία. Δυστυχώς, εντάξει, έρχεται πολλοί κόσμος λογικά να δει πώς είναι από κάτω ο δρόμος της υπογειοποίησης και αφήνει και το στίγμα του πολιτισμού. Λοιπόν, από ό,τι ακούω, παιδιά, η υπογειοποίηση θα δοθεί στην κυκλοφορία το καλοκαίρι. Αρκετά πριν πάρουμε την επίσημη βούλα 14 Σεπτέμβρη, μπείτε στο γήπεδο, παίχτε μπαλάρα. Έτσι, αυτή είναι η πληροφόρησή μου. Με αυτά και θα συνεχίσουμε να πάμε τώρα για την περιγραφή και μόνο περιγραφή εξωτερικών και ίσως λίγα πλάνα εσωτερικά. Πάμε. Έχει δροσούλα εδώ κάτω, παιδιά, να το ξέρετε. Εσείς που δεν είστε μαθημένοι να έχετε στην Αγία Σοφιά, η υπογειοποίηση είναι πάντα δροσερή. Έχει πλάκα από πάνω, γι' αυτό κόβει και τη ζέστη και το κρύο και τη βροχή που την έχουμε φάει με το κουτάλι 4,5 χρόνια κινηματογράφησης. Λοιπόν, ένας Βούλγαρος έχει παρκάρει το αμάξι εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος γιατί είναι και μακριά. Βουλγαρία, σωστά. Μπουγκού. Μπουγκού. Λοιπόν, σημάνσεις από τα μαστόρια της υπογειοποίησης, κόνη, απαγορευτικά, καλωδιώσεις, λατάκια, σίδερα, πλάκες, κράσπεδα. Όλα αυτά συνθέτουν και τσίγκους και τσίγκι. Συνθέτουν το παζλ. Εδώ στον δρόμο, τον ασφαλτωμένο δρόμο της υπογειοποίησης και υπολείπεται ακόμα η τελευταία τέταρτη στρώση 4 πόντων για να παραδοθεί στην κυκλοφορία η υπογειοποίηση μαζί με ό,τι παρελκόμενο έχει ακόμα από πλευράς ρευματοδοτήσεως, καλύτερα ηλεκτροδοτήσεως και ό,τι άλλο ακόμα έχει. Λοιπόν, κλείνω εδώ, πηδάω και πάμε να δούμε τι γίνεται με την αϊκάρα μας. Πάμε, φίλες και φίλοι, σας καλησπερίζω. Την καϊκάρα από καρδιάς. Να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι όπου και σας βρίσκω. Σήμερα Πέμπτη 5 Μαΐου, 5/5/2022, 132 μέρες πριν μπούμε στην Αγία Σοφιά μας, κατ' εμέ, 14 Σεπτέμβρη 2022, και με επίσημα χείλη από τον κυπεδάρχη τον κύριο Μανολά, σε 73 μέρες το πρώτο crash test, με λίγο κόσμο φυσικά μέσα, λίγους εκλεκτούς. Πραγματικά αυτοί θα είναι κάποιοι εκλεκτοί που θα μπουν μέσα. Λογικά θα δοθούν προσκλήσεις στους 150 αεξίδες. Μπορεί και να μην είναι και αεξίδες όλοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί όλοι που είναι στο Δήμο θα πάρουν προσκλήσεις, μπορεί να μην υποστηρίζουν την ΝΑΕΚ. Τέλος πάντων, άστα τα πολιτικά. Θα μπουκάρουν μέσα, να κάτσουν στα καρεκλάκια, να μπουν από τις, πώς θα λένε, τα τουρνικέ. Να δοκιμάσει ο κύριος Μανολάς και το επιτελείο του πώς την εντοχή και τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία της Αγίας Σοφιάς μας. Όταν αν αναφερέσουμε τις 73 μέρες του κυρίου Μανολά στις 132 τις δικές μου, βλέπετε πώς θα είναι μετά ο χρόνος από 15 Ιούλη. Γεια σου Μάστορα, γεια σου Μάστορα. Από τις 15 Ιουλίου μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου, πόσες μέρες μένουν. Λοιπόν, με τα παλικάρια εδώ στην πλατεία Δέλτα Μη να αποχωρούν. Πολύ πολύ αργά μέσα σήμερα, παιδιά. Το παράγγισα σήμερα, άργησα πολύ. Τι έγινε, φίλε μου? Δόξα τω Θεώ. Από πού έρχεσαι? Κεσαριανή. Κεσαριανή, τι κάνει και στην Κεσαριανή, γάμο τα βάσανα. Γεια σου, Στάνο μου. Δεν σε θυμάμαι. Στην κλινική. Α, έλα ρε. Έλα ρε, Θάνο. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Καλά, Θάνο μου, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ο Θάνος, παιδιά, που είχε πει από το κανάλι ότι δωρίζει 2 εισιτήρια για να πάτε στη Λυρική να δείτε ό,τι εργάρα θέλετε. Ισχύει η πρόταση όταν είναι. Όταν είναι. Ό,τι γουστάρετε. Το τηλέφωνο το έχω του Θάνου. Γεια σου, Μάστορα μου, γεια σου, Μάστορα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ο φίλος ο Θάνος που δουλεύει στη Λυρική, μπράβο και αυτό συμβάλλει. Και ας μην είναι ακόμα στη Λέσχη. Δεν σου έχω γράψει τη Λέσχη, έχω γράψει. Στην Λέσχη, φίλων. Εντάξει. Και δεν πειράζει που δεν είναι στη Λέσχη.
Δωρεά κάνει. Μόνο άκρε. Τι κάνει, μου τα βάσανα, τι. Έλα. Πρώτα ο Θεός θα έρθω, ρε. Να είστε καλά, αγόρι μου, να είστε καλά, ρε φίλε. Έτριψες, καρκά. Έτριψες. Έτριψες σήμερα. Εντάξει, δεύτερο χέρι, ωραία. Με τη ζέστη να βαράει αρκετά εδώ πέρα, παιδιά. Καμιά 25 βαθμοί, 24, κάπου εκεί. Τα περιστεράκια εδώ πέρα να ποτίζονται με το νεράκι. Να δούμε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο που βλέπετε, εδώ που θα είναι τα εκδοτήρια. Θάνο μου, στο καλό, ρε, χάρηκα που σε είδα. Τι γκάι. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Βλέπετε, παιδιά, εδώ πέρα αυτή η κατασκευή, έτσι, που δείχνω τώρα, για να κρατάει λίγο νερό, πάει να πει ότι δεν είναι ζυγισμένη, στήκισμένη όλο ευθεία, γι' αυτό κρατάει το νερό. Αυτό θα μεριμετιστεί να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Προσεχώς. Εδώ ξέρουμε θα πέσει χωματάκι, όπως έπεσε στο τρίτο μάτι, το τελευταίο. Αυτό, αν υποθέσουμε, είναι το πρώτο. Βλέπετε το μαύρο που είναι για τη στεγανότητα του τοίχου, να μην περνάει το νερό όταν ποτίζεται εδώ πέρα το χωματάκι με τα δέντρα, τα λουλουδάκια. Αλλά κάτω βλέπετε και τα αντιστηρίγματα, τις αναμονές, έτσι. Ωραία. Τρία μάτια. Το πρώτο μάτι είναι καλυμμένο με χώμα και δεντράκια, κάτι πεύκα. Το δεύτερο τίποτα και στο πρώτο από μένα προς τα κάτω πάλι τίποτα. Λοιπόν, πήδηξε και ο Κλώδη. Να πάρει κανένα πίπιτσα να πιει. Και πάμε να δούμε, παιδιά. Ο καφές που είναι, ρε. Πάμε να πιούμε. Πάμε να δούμε τα έργα λίγο στο μουσείο και ό,τι άλλο μας πάρει. Καθώς βρίσκομαι ήδη στην πλατεία Δέλτα Μη με τη βάση του Αϊτού, του Σιδερένιου. Είναι ο καφές, ρε. Πού τον απέθεσα τον καφέ, γάμο, τα βάσα να πάρει τον καφέ. Αυτό είναι τον καφέ, γάμο. Πάμε εδώ πέρα. Βαλσαμίδης και διάφορες άλλες εταιρείες. Βαλσαμίδης, ξέρουμε, παιδιά, κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες. Τεράστιο δώρο στην πυροσβεστική από τον κύριο Δημοσθένη Βαλσαμίδη να μας εκπαιδεύσει εντελώς δωρεάν στα νέα συστήματα των σκαλών και των, πώς το λένε, των ανσασέρ, έτσι ώστε με κλειδιά, τα νέα κλειδιά, τα νέα συστήματα να ανοίγουμε τον κόσμο που εγκλωβίζεται στους ανελκυστήρες. Ο καφές πάει να... πάει ο καφές. Τον έβαλα, δεν κάνω τα βάζα. Πάμε από εδώ. Ξυλία κάρια. Όλα αυτά είναι τα ξύλα που βλέπετε από... μέσα είχαν θέματα, πράγματα, υλικά για την, αυτό που σας έλεγα, του Βαλσαμίδη, τα ασανσέρ, αυτά εδώ τα πολύ βαριά ξύλα, δεν είναι παλέτες, είναι κουτιά ολόκληρα αυτά. Παλέτες είναι αυτά εδώ πέρα, έτσι. Εδώ ήταν τα πλακάκια που είδατε χτες σε αποκλειστικότητα στον κεντρινό Μαυραϊτό, τα πλακάκια που μπαίνουν σε κάθε κλιμακοστάσιο, πλακάκια. Πριν πατήσεις το μάρμαρο του κλιμακοστασίου, θα πατάς πλακάκια, δεν θα πατάς μάρμαρο. Πάμε να βάλουμε λίγο χεράκι εδώ μέσα, ο Πάτης. Βλέπουμε η μηχανή έχει έρθει αρκετά προς το κέντρο του ισογείου των μουσείων. Έχει τριφτεί δεύτερο χέρι, όπως είπε ο Λεωνίδας, ο καθήλυνα αρμόδιος. Από εδώ που είναι η μηχανή του, μέχρι και το ανατολικό ισόγειο των μουσείων και την εκκλησία, έχει τρίψει δύο χέρια τα μάρμαρα. Λογικά είπε ότι θέλει 7, μετά το τρίτο τέταρτο θα βάλει και διαμαντόπετρα για να είναι πιο, να γυαλίζει πιο πολύ το μάρμαρο. Από εκεί υπολοιπόμαστε, πρέπει να βάλουμε και τα σαββατοπιά και εδώ να ντυθούν οι κολόνες με ξύλο ή ό,τι άλλο θέλει ο πρόεδρας, είτε με μάρμαρο. Αυτά από τα μουσεία μας, το ισόγειο κυρίως που μπορώ εγώ να δω, αλλού απαγορεύεται, επιτρέπεται μόνο σε ελάχιστους. Που έχουν αρμοδιότητα με το γήπεδο, να το πω και αυτό. Ωραία. Ωραία και παρόρεα. Περιμένοντας πότε θα στρωθεί εδώ, πότε θα στρωθούν οι περίπου 40 πόντι μπετόν. Καθώς βλέπουμε εδώ πέρα τη σωλήνα, η οποία με ατσαλίνα θα περαστούν τα καλώδια για την ηλεκτροδότηση του Αϊτού, θα είναι φωτιζόμενος Αϊτός, έτσι, όχι Λέγκο, φωτιζόμενος, δυναμικά.
Δεξιά και αριστερά οι δύο ράμπες στον αμαία που θα ανεβαίνουν τα παλικαράκια. Εδώ η βάση, εδώ είναι η απόλυξη των σωληνώσεων για να βγουν τα φώτα, να φωτίζεται ο δικέφαλος που θα στηθεί ως ο νουπο. Μην με ρωτάτε πότε είναι, ρε παιδιά, είτε έρθει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όπου να είναι έρχεται.